περισσεύουν οι εντάσεις και οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί σε αυτή την αίθουσα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι βρίσκονται πολύ μακριά από την ανάδειξη των πραγματικών και ουσιαστικών αιτιών του τραγικού, του φοβερού αυτού εγκλήματος που έγινε πριν από λίγες μέρες στα Τέμπη. Δεν θα ακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο. Τώρα, στη χθεσινή της τοποθέτηση η κυρία Υπουργός, αφού πρώτα αναγόρευσε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής επώνυμων και ανώνυμων, παρακαλώ, καταγγελιών, περίπου ως πανάκια του προβλήματος της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, άντε και με κάνα δύο ακόμα επιτροπές που στείνονται με το νομοσχέδιο, στη συνέχεια απευθύνθηκε και στο κόμμα μας, το ΚΚΕ, με το ερώτημα «Εσείς τι προτείνετε?». Σας απαντάμε λοιπόν. Προτείνουμε ως ΚΚΕ το σχολείο εκείνο το οποίο θα προσαρμόζεται στα όνειρα και στις ανάγκες των μαθητών. Το σχολείο θα προσαρμόζεται. Και όχι το αντίστροφο, αυτό που συμβαίνει τώρα. Οι μαθητές δηλαδή να προσαρμόζονται στην καταθλιπτική πραγματικότητα του σημερινού σχολείου, γιατί τέτοια είναι. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το σχολείο, για να μην μένουμε στα γενικά. Αυτό το σχολείο έχει από την αρχή όλους τους εκπαιδευτικούς του και όλους τους ειδικούς επιστήμονές του, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Έχει βέβαια μέχρι και όλους τους τραπεζοκόμους του, γιατί χρειάζονται, που τώρα δεν υπάρχουν ούτε καν στα ολοήμερα νηπιαγωγεία για τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά. Αυτό το σχολείο έχει όλες του τις απαραίτητες υποδομές, αθλητικές, καλλιτεχνικές, ό,τι χρειάζεται ένα σχολείο. Γιατί αυτά, ξέρετε, δεν είναι απλά κάποια μαθήματα. Είναι δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στην ίδια την ψυχοσύνθεση του παιδιού και του νέου, ειδικά μάλιστα τώρα μετά από μια καραντίνα. Οπότε η ανάγκη που έχει ένας νέος, ένα παιδί, να βρει τους συμμαθητές του, τους φίλους του, τους συναθλητές του, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Έχει ανάγκη να προπονηθεί, να παίξει μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, να βρεθεί ξανά σε μια αίθουσα χορού, σε ένα οδείο. Είναι αναγκαίες δηλαδή και αυτές οι δραστηριότητες, γιατί καλύπτουν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, όλων των νέων. Γι' αυτό και είναι και τόσο κέριο αυτό το ζήτημα, αυτές ακριβώς οι δραστηριότητες να παρέχονται σε όλους δωρεάν. Μόνο που δεν παρέχονται. Και μην μας πείτε ότι τέτοια σχολεία με τέτοιες υποδομές δεν γίνονται, γιατί το ξέρετε κι εσείς καλά, ότι γίνονται και παραγίνονται, μόνο που υπάρχουν και λειτουργούν ως πανάκριβα ιδιωτικά, μονάχα εκεί στα βόρεια προάστια και μόνο για τους γόνους της πλουτοκρατίας, όπως πολύ εύστοχα τη χαρακτήρισε κάποτε ο Παπαδιαμάντης. Αυτό το σχολείο που προτείνει το ΚΚΕ θα μιλά, κυρία Υπουργέ, και θα έχει διαρκές μέτωπο απέναντι σε όλες τις εξαρτήσεις και δεν θα αναμασά, δεν θα υποδαβλίζει και δεν θα αθωώνει φυσικά όλες αυτές τις αντιδραστικές θεωρίες των εξαρτησιογόνων ουσιών στο όνομα τάχα της ελευθερίας του σώματος, που ρίχνουν νερό στο μήλο της ναρκοκουλτούρας. Αυτό το σχολείο προτείνει το ΚΚΕ και αυτό το σχολείο βεβαίως το αρνείται η πολιτική σας. Αυτό το σχολείο λοιπόν θα έχει τις πόρτες του ερμητικά κλειστές στους λογής επιχειρηματίες και χορηγούς με το αζημίωτο, και όχι όπως τώρα ορθάνυχτες για να μπαινοβγαίνουν όλοι αυτοί και να εκπαιδεύουν, να μολύνουν καλύτερα, εξαπαλώνων ήχων ακόμα, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών στον ανταγωνισμό τον καπιταλιστικό που δεν γνωρίζει όρια μέσα από τα παθήματα της επιχειρηματικότητας, και όχι μόνο. Και τολμάτε μετά να έρχεστε εδώ και ανερυθρίαστα να μας μιλάτε για τη βία. Μα η βία είναι συστατικό, είναι εγγενές στοιχείο της εκμεταλλευτικής σας κοινωνίας. Και αυτή η βία αναβλύζει από όλους τους πόρους της και με όλες τις μορφές της φτώχειας, της ανεργίας, των πολέμων, του κοινωνικού αποκλεισμού, ακόμα και των εγκληματικών δυστυχημάτων. Άλλωστε, το σύστημά σας τι ακριβώς αλήθεια μαθαίνει στα παιδιά? Δεν τα μαθαίνει
σχεδόν από τη βρεφική ακόμα ηλικία, ότι για να πετύχουν πρέπει να ανταγωνίζονται, να είναι ανταγωνιστικά. Και αυτή η έννοια της επιτυχίας δεν είναι ταυτισμένη με όλα αυτά που γίνονται αποδεκτά και ποτίζουν τα κλαδιά του συστήματος της εκμετάλλευσης. Και κάπως έτσι αξίες όπως οι καλοί βαθμοί, τα πολλά πτυχία ή οι καλές αθλητικές επιδόσεις που κατά περίπτωση οδηγούν σε κάποια επιτυχία, αποξενώνονται από το ίδιο τους το περιεχόμενο και μετατρέπονται σε σκοπούς. Το γεγονός πως έχει αξία το ωραίο ταξίδι, δηλαδή η βαθιά και η ουσιαστική μόρφωση και η υγιής κοινωνικοποίηση, η οποία αναβαθμίζει, αυτή αναβαθμίζει την προσωπικότητα, θεωρείται στο σύγχρονο κόσμο σας κάτι περίπου σαν ανευθυνότητα, αφού θεωρείται πως σε απομακρύνει από το δρόμο της επιτυχίας. Βλέπετε, σε αυτό το σύστημα του άγριου ανταγωνισμού, νικητής αλλά και περιβεβλημένος με εκείνο το στεφάνι της κοινωνικής αναγνώρισης, είναι αυτός που πατάει περισσότερο, όπως λένε, επιπτωμάτων, πιο αδίστακτα και πιο αποτελεσματικά. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε για να φανούν επιτέλους και να συζητηθούν οι βαθύτερες αιτίες του προβλήματος της σχολικής βίας. Αν σας ενδιαφέρουν φυσικά αυτές, γιατί εσείς στο νομοσχέδιό σας αρκείστε σε έναν αμφιλεγόμενο αρχικό ορισμό του bullying από το 1994 ακόμα, περίπου 30 χρόνια πριν δηλαδή, καθόλου αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα, τον οποίο βέβαια ορισμό δεν ξεχνάτε να εμπλουτίσετε και με την βασική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και του ριζοσπαστισμού της νεολαίας και στα σχολεία. Γι' αυτό και συκοφαντείτε ακόμα και τις μαθητικές κινητοποίησεις ως bullying, εισάγοντές τες ως bullying στον ορισμό της σχολικής βίας. Είναι φανερό βεβαίως εδώ ότι η πολιτική παραμερίζει την επιστήμη. Αυτός όμως, ξέρετε, ο ορισμός έχει δύο πολύ σημαντικά κενά. Αφενός προσπερνά τα κοινωνικά αίτια της σχολικής βίας και αφετέρου αδυνατεί να ξεχωρίσει, να διακρίνει τη φυσιολογική βία, η οποία εκδηλώνεται στις σχέσεις των παιδιών και των εφήβων, από εκείνη για την οποία θα πρέπει κανείς να ανησυχεί. Μελέτη σε 14 χώρες δείχνει μεταξύ άλλων ότι στις μικρές ηλικίες ο εκφοβισμός δεν διακρίνεται και τόσο εύκολα από τις λοιπές επιθετικές και ανεπιθύμητες συμπεριφορές, κάτι που αλλάζει μονάχα στα μεγαλύτερα παιδιά. Μόνο αυτά τα μεγαλύτερα καταφέρνουν να διαχωρίζουν τον εκφοβισμό από τον καυγά και μάλιστα να διακρίνουν επιμέρους μορφές του, όπως το σωματικό εκφοβισμό, το λεκτικό, τον έμεσο εκφοβισμό και τον κοινωνικό βέβαια αποκλεισμό. Το πρόβλημα συνεπώς παραμένει και δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά, γιατί δεν θίγονται οι αιτίες του, τις οποίες ασφαλώς και γνωρίζετε. Είναι η πολιτική σας, σήμερα η δική σας και χθες όλων των αστικών κυβερνήσεων αυτή, που συσσωρεύει τέτοια προβλήματα και τόσο θυμό στη λαϊκή νεολαία. Γι' αυτό και επιδιώκεται η νεανική δυσαρέσκεια να οδηγηθεί σε ασφαλή μονοπάτια για το σύστημά σας και να εκτονωθεί. Η πολιτική σας είναι βίαιη και αυτή είναι που στενεύει τους ορίζοντες και κλείνει τους δρόμους τους νέους, κι ας μην συνειδητοποιείται από όλους αυτούς τους νέους. Όμως η κατάσταση αυτή βιώνεται από όλη τη λαϊκή νεολαία, και όσο δεν γίνεται, και παρόλο που δεν γίνεται επίγνωση και συνείδηση αυτής, εκφράζεται ωστόσο αυτή μέσα στην τάξη και στο σχολείο και στο ίδιο το παιδαγωγικό κλίμα. Όλο και περισσότερες φορές σήμερα σταματάει το μάθημα ο εκπαιδευτικός για να βάλει σε τάξη τα παιδιά. Υπάρχει, είναι αντικειμενικό αυτό, συμβαίνει. Και έρχεται ο ίδιος ο ΩΣΑ και κάνει μελέτες ολόκληρες για το φαινόμενο αυτό της πειθαρχίας στην τάξη. Μέχρι και μελέτη για το αν είναι χαρούμενοι οι 15χρονοι μαθητές στο σχολείο, εκπονεί ο ΩΣΑ. Και μας πληροφορεί μάλιστα αυτή η έρευνα του ΩΣΑ ότι το αίσθημα ότι ανήκουν τα παιδιά σε μια σχολική κοινότητα έχει αδυνατήσει, λέει, το 2015 σε σχέση με αυτό που υπήρχε το 2003. Και εδώ δικαιούται κάποιος ή όχι να ρωτήσει. Άραγε φταίνε ή όχι η ταξική φραγμή, τι έγινε ξαφνικά,
στη μόρφωση οι ταξικοί φραγμοί που ανέβηκαν, που αυξήθηκαν. Φταίνε λοιπόν οι ταξικοί φραγμοί στη μόρφωση για τη χαμηλή αυτοεκτίμηση η οποία καταφανώς σχετίζεται με το bullying. Είναι όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, μια άλλη ερώτηση, ένας χώρος αναπαραγωγής των ταξικών ανισοτήτων? Τι κρατικές δομές υποστήριξης υπάρχουν? Ποιο είναι το εργασιακό μέλλον, για παράδειγμα, των παιδιών των ΕΠΑΛ? Χρόνια τώρα οι μαθητές στα ΕΠΑΛ, οι εκπαιδευτικοί σε αυτά, ακούνε για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Για να δώσω ένα μονάχα παράδειγμα. Και ποιο το αποτέλεσμα? Δουλειά σε άσχετο αντικείμενο, όταν βρίσκει κανείς, ανεργία, πετσοκομμένη μισθή. Γι' αυτά δεν λέτε κουβέντα όλοι εσείς οι κυβερνώντες, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, όλα αυτά τα παιδιά που η ταξική εκμεταλλευτική σας κοινωνία τα σπρώχνει στην πρώιμη κατάρτιση και τη μαθητεία από τα 15 τους ακόμη χρόνια και έχουν αποδεχτεί ότι τάχα δεν παίρνουν τα γράμματα, έχουν ή δεν έχουν εσωτερικεύσει τόσο μίσος για την κοινωνία που τους στερεί τα όνειρα και τα δικαιώματα και που τελικά μπορεί να προχωρήσουν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως, σε σχολικό εκφοβισμό? Μπορεί κάποιος που θέλει να μιλήσει για τη βία να κοιτάζει μονάχα μέχρι το ίδιο το άτομο μόνο ή την οικογένεια, ή πρέπει να κοιτάξει και πέρα από τους τοίχους τους τέσσερις της οικογένειας? Δεν είναι βία μέσα στο σχολείο το ένα παιδί να έχει πρόσβαση σε εξωσχολική στήριξη και το άλλο όχι? Δεν είναι βία το ένα το παιδί να οργανώνει το χρόνο του για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσει κάποιο πανεπιστήμιο και το άλλο να έχει συμβιβαστεί με τα ταξικά τείχη που ορθώνονται μπροστά του? Δεν είναι βία να μην μπορείς να πας διακοπές και ο συμμαθητής σου να λέει πόσο ωραία πέρασε το καλοκαίρι? Δεν είναι βία να ακούς τα μπράβο των δασκάλων σου και εσύ να ακούνε κάποιοι τα μπράβο των δασκάλων τους και εσύ να είσαι συνεχώς το ξύλο το απελέκητο που πρέπει να τελειώνει το σχολείο νωρίς-νωρίς, άιντε, για να μάθει και καμιά τέχνη? Σε αυτό ακριβώς το έδαφος της ταξικής βίας γεννιέται και η αντισχολική κουλτούρα. Παιδιά που μετατρέπονται σε μάγκες, που αναλαμβάνουν να ταράξουν την ηρεμία της σχολικής ζωής, διαχωρίζοντας τη θέση τους από τους κοινωνικά και σχολικά συμμορφωμένους συμμαθητές τους και δασκάλους τους, θέτοντας ωστόσο τελικά τους ίδιους τους εαυτούς τους εκτός νυμφώνος. Πρόκειται για τους μελλοντικούς ανέργους, τους υποαπασχολούμενους ή και εργαζόμενους ακόμη, αλλά πάντα στις κατώτερες χειρονακτικές θέσεις του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας που επιβάλλει το καπιταλιστικό σύστημα. Πρόκειται για εκείνους τους νέους που, απαξιώνοντας με τη σειρά τους το σχολείο και την κοινωνία που τους έχει ματαιώσει πολλαπλά, καταδικάζουν ουσιαστικά τους ίδιους τους εαυτούς τους στη διαιώνιση και αναπαραγωγή της δικής τους ταξικής θέσης, κάνοντάς την να φαντάζει ως ένα αναπόδραστο πεπρωμένο. Πρόκειται για μια μοιραία, αντικειμενική ωστόσο, διαδικασία αναπαραγωγής του κυρίαρχου συστήματος μέσω του σχολικού μηχανισμού και μάλιστα μέσα ακόμα και από την ίδια την αμφισβήτηση και την αντιχτή αντιπαράθεση με αυτόν τον σχολικό μηχανισμό. Θα πει εδώ κάποιος βέβαια, και θα έχει και δίκιο, καλά, όλα τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας χαρακτηρίζονται από βίαιη συμπεριφορά? Δεν αντιμετωπίζουν όλα λίγο πολύ τους ίδιους ταξικούς φραγμούς? Όλα είναι θύτες? Όλα μπαίνουν σε συμμορίες? Όχι βέβαια, γιατί η επιθετική συμπεριφορά δεν έχει πάντα την ίδια σημασία, δεν έχει πάντα το ίδιο προσωπικό νόημα για εκείνον που την εκδηλώνει. Άλλοτε πρόκειται απλώς για μια υπερβολική αμυντική αντίδραση, άλλοτε για το αποτέλεσμα μιας έντονης συναισθηματικής φόρτισης και μόνο κάποιες φορές, ορισμένες φορές, η επιθετική συμπεριφορά αποτελεί έναν αυτοτελή σκοπό και αποκτά ένα αυτοτελές νόημα για την προσωπικότητα ορισμένων παιδιών, ιδίως όταν προκαλείται από ένα προσωπικό, τραυματικό αίσθημα έλλειψης, αναγνώρισης, ακόμα και επικοινωνίας. Ποιος όμως στερεί αυτήν την αναγνώριση από τα παιδιά αυτά? Και πάνω σε ποια πρότυπα αλήθεια και ποιες αξίες πρέπει να προσαρμοστεί σήμερα ένας νέος άνθρωπος για να αναγνωριστεί? Στις αξίες ενός συστήματος το οποίο σαπίζει και απειλεί με τη σύψη του ολόκληρη την κοινωνία. Η μπόχα των σκανδάλων,
το κυνήγι του πλουτισμού, η κακοποίηση της παιδικής ηλικίας, η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό δεν φωνάζουν. Και έρχεται εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και ξαναθυμάται τώρα, είχα να το ακούσω πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι, λέει, πάνω από τα κέρδη. Σοβαρά. Μα τα κέρδη προϋποθέτουν την εκμετάλλευση των ανθρώπων. Εσείς θα βάλετε τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη? Και γιατί δεν το κάνατε αυτό, δηλαδή, όταν ήσασταν κυβέρνηση? Εκτός και αν το κάνατε. Βάλατε δηλαδή τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη όταν δίνατε την τελενοσέ στους Ιταλούς. Όσο λοιπόν αποφεύγετε να μιλήσετε για τα κοινωνικά αίτια του φαινομένου της σχολικής βίας και προσπαθείτε απλώς να το διαχειριστείτε, γιατί αυτό κάνετε, και όχι να το αντιμετωπίσετε ριζικά, τόσο αυτό θα είναι συνεχώς εδώ και θα αναπαράγεται διαρκώς και θα αυξάνεται μάλιστα. Τώρα, ένα μικρό σχόλιο, κυρία Υπουργέ, για την παιδαγωγική επάρκεια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητήσουμε για τη χρησιμότητα και για την αναγκαιότητα της παιδαγωγικής επάρκειας. Αυτή η συζήτηση θα ότι δεν έχει νόημα. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει. Με βάση λοιπόν τον νόμο που ψηφίσατε το περασμένο καλοκαίρι, προβλέπατε πως όλοι οι φοιτητές, ανεξάρτητα από έτος, δεν θα αποκτούν πλέον την παιδαγωγική επάρκεια αυτόματα, όπως γινότανε με τη λήψη του πτυχίου τους, αλλά θα υποχρεώνονται, θα αναγκάζονται να παρακολουθούν ένα επιπλέον ειδικό πρόγραμμα, 2 εξαμήνων κατ' ελάχιστο. Αυτό το είπαμε και τότε, θα το ξαναπούμε. Έρχεται σε αντίφαση με αυτό που λέτε εσείς για πτυχία με αξία. Εσείς δεν λέτε ότι τα πτυχία πρέπει να αποκτήσουν αξία? Αν το εννοείτε αυτό, τότε γιατί υποβαθμίζετε τα πτυχία? Γιατί αυτό υποβάθμιση του πτυχίου είναι, αποσπώντας τους την απαραίτητη παιδαγωγική διάσταση και επάρκεια, και προσθέτετε νέα εμπόδια ανάμεσα στο πτυχίο και το επάγγελμα. Δεν τα υποβαθμίζετε έτσι? Δεν ανοίγετε έτσι σιγά σιγά και σταθερά το δρόμο για να επεκταθεί και ο χρόνος, άρα και το κόστος των σπουδών? Κάνατε βέβαια κάτω από την πίεση και του φοιτητικού κινήματος ορισμένες υποχωρήσεις. Αλλά στην ουσία διατηρείτε την ίδια την ουσία της αντιεκπαιδευτικής διάταξης του νόμου πλαισίου, και αυτή είναι η οποία πρέπει να καταργηθεί. Αυτό σας καλούμε να κάνετε και τώρα. Και με την ευκαιρία, και κλείνω εδώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, συμπληρώστε τη σχετική διάταξη, αυτή που υπάρχει τώρα στο άρθρο 32, με την προσθήκη και των πανεπιστημιακών τμήματων φυσικής αγωγής, γιατί η αδικία απέναντι προς αυτά τα τμήματα και προς αυτούς τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς είναι κατάφορη. Ευχαριστώ.